Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς να είστε, θα μου πείτε, είσαστε καλά. Καλή Παρασκευή σε όλους σας, καλή Μαύρη Παρασκευή, καλή Black Friday. Μισό λεπτό εδώ για τα μικρόφωνα να μην τα... Γιατί έχω βάλει την κουβέρτα μου σήμερα, αποφάσισα να βάλω την κουβέρτα μου και να βγω εδώ. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους σας. 24 του μηνός είναι η τελευταία Παρασκευή του Νοέμβρη. Εξού, παιδιά, και το Black Friday. Αυτό το Black Friday που έχει έρθει εκεί από τα εξωτερικά και έχει κάνει χαμό και στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι περισσότεροι από εσάς που τώρα με βλέπετε θα έχετε γυρίσει εξαντλημένοι στο σπίτι, διότι μπορεί και εσείς να ανήκετε στην κατηγορία των ανθρώπων οι οποίοι στήθηκαν στις ουρές από τις 4 η ώρα το πρωί, ακόμα και στα πιο μεγάλα καταστήματα, ακόμα και στα μολ της χώρας μας, γινόταν πανζουρλισμός. Όπου βέβαια συνεχίζει και γίνεται πανζουρλισμός, νομίζω ότι φέτος σε σχέση με πέρσι η Παρασκευή αυτή είναι πιο μαύρη από ότι πέρυσι, διότι είδανε προφανώς οι καταστηματάρχες ότι πήγε πολύ καλά η Black Friday, η Κάζο, οπότε και φέτος σου λέει τώρα θα τα δώσουμε όλα για όλα. Έτσι λοιπόν και έγινε, έτσι λοιπόν και συνεχίζεται και γίνεται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και να σας πω και κάτι, τελικά δεν είναι μόνο Black Friday, είναι και Black Thursday, Friday, Saturday, Sunday, δηλαδή εφόσον τους βλέπουν ότι προφανώς πηγαίνουν καλά οι προσφορές, σου λέει ας το τραβήξουμε κιόλας. Έτσι λοιπόν σε πολλά καταστήματα εκτός από τη συγκεκριμένη ημέρα υπάρχει τριήμερο προσφορών. Να έχετε λοιπόν το νου σας, να πάτε να κάνετε τα ψώνια σας. Εγώ εδώ σαν ειδικός σήμερα θα σας δώσω διάφορα tips για το... Όχι διάφορα, τέσσερα tips για την ακρίβεια θα σας δώσω για το τι πρέπει να προσέξετε σήμερα από εδώ και πέρα όλοι όσοι θέλετε να πάτε να κάνετε τα ψώνια σας για να μην ξοδέψετε πολλά λεφτά. Πρώτον. Δεύτερον, παιδιά, έχουν ανακοινωθεί κάποια πραγματάκια για τα αυτοκίνητα που θα τα συζητήσουμε. Επίσης... Κάτι εκεί πέρα της επικαιρότητας πρέπει να τα συζητήσουμε. Τι συμβαίνει με τον Σκορπιό, ναι, τον γνωστό σε όλους μας Σκορπιό, το Σκορπιό του Αριστοτέλη Ωνάση, αυτό το πανέμορφο νησί με τα καταπράσινα υπέροχα νερά. Επίσης, ποιος άλλος τελικά ήταν θύμα, ποια άλλη για την ακρίβεια γυναίκα ήταν θύμα του Weinstein. Τι συμβαίνει με τη Miley Cyrus εκεί έξω. Υπάρχει περίπτωση να έχει βγει η θεραπεία για την φαλάκρα. Πόσες φορές κοιτάμε το κινητό μας την ημέρα, κατά μέσο όρο. Και τέλος, τι θέλετε να κάνετε ρε παιδιά στην ζωή σας, στην πραγματικότητα και πώς αυτό το πράγμα θα το διαλευκάνετε. Όλα αυτά εδώ θα τα συζητήσουμε σήμερα μαζί παρέα, αυτή την Παρασκευή, την όμορφη και μαύρη κατά τα άλλα. Επίσης να σας πω ότι ο καιρός σήμερα αλλά και μέσα στο Σαββατοκύριακο θα είναι καλός. Από τη Δευτέρα όμως θα ξεκινήσουν οι καταιγίδες. Βασικά δώστε μου και ένα λεπτάκι εδώ να κοιτάξω, διότι τον είχα ανοιχτό τον καιρό, αλλά τώρα τον ψάχνω πάλι. Γιατί όταν ανοίγεις πάρα πολλά πράγματα, έχεις πάρα πολλά πράγματα, έχω πάρα πολλά πράγματα να μοιραστώ μαζί σας και ο υπολογιστής φορτίζει και παθαίνεις ένα νευροκαβαλίκευμα και κοιτάς μόνο στα αριστερά. Δεν είναι δα και τόσο εύκολο. Λοιπόν, ο καιρός πάντως θα είναι καλός και τις τρεις ημέρες. Αύριο θα έχει λίγο περισσότερη συννεφιά, ενδεχομένως να ρίξει και μερικές ψυχάλες. Την Κυριακή όμως επίσης θα είναι εξίσου καλός ο καιρός. Οπότε να σας πω ότι τη Δευτέρα θα έχουμε τις καταιγίδες. Άρα τι σημαίνει ότι αυτό το Σαββατοκύριακο ενδείκνεται για να πάτε να κάνετε τις βόλτες σας, να πάτε να κάνετε τα ψώνια σας, όλα αυτά που χρειάζεται να κάνει κάποιος μέσα στο Σαββατοκύριακο για να ξεκουραστεί, για να ξεφύγει και νομίζω ότι πλέον και επίσημα μπορείτε λίγο να μπείτε και στη διαδικασία του στολισμού. Διότι πλέον είμαστε και επίσημα 40 μέρες πριν από τα Χριστούγεννα, κάτι που σημαίνει ότι και βάσει τη παράδοση μπορείτε να ξεκινήσετε να στολίζετε. Διότι 40 μέρες πριν στολίζουμε βάσει τη παράδοση. Λοιπόν, έχω να μοιραστώ πολλά πράγματα επίσημα μαζί σας γιατί είναι ένα ταξίδι που έκανα και εγώ έτσι αστραπή, θα μπορούσα να το πω, μέχρι τα Γιάννενα και την επιστροφή μου. Και έχω να κάνω και μια on-air καταγγελία, την οποία θα την κάνω, αλλά θα την κάνω όταν θα επιστρέψουμε. Εκτός από αυτό, τι άλλο έχω να συζητήσω εδώ μαζί σας. Πολλά πράγματα ακόμη. Έχουμε να πούμε και για τα καλλιντικά μας, τα αγαπημένα μας καλλιντικά, που δεν είναι άλλα από αυτά της Wet n Wild. Έχω να σας δώσω και θα ξεκινήσω μάλλον δίνοντάς σας κάποιες σύμβουλες για τα Χριστούγεννα και για το Χριστουγεννιάτικο δέντρο. Λοιπόν, υπάρχει η κατηγορία του Χριστουγεννιάτικου δέντρου τα πάντα όλα και υπάρχει και η κατηγορία του minimal δέντρου. Εγώ θα επιλέξω στη φάση που βρίσκομαι τώρα πάντα το minimal δέντρο. Οπότε θέλω να σας πω δύο πράγματα για αυτό. Η κατηγορία του τα πάντα όλα ανήκει φυσικά στις οικογένειες, στις οικογένειες που έχουν παιδάκια, που στολίζετε και βάζετε τα πάντα πάνω στο δέντρο σας και ό,τι και να βάλετε είναι πάρα πάρα πολύ όμορφο φυσικά, γιατί στο στολισμό έχουν βοηθήσει τα δικά σας τα παιδιά. Ή παιδιά μου, έχετε βοηθήσει εσείς τους γονείς σας.
Το καταλαβαίνω απόλυτα. Μπορείτε λοιπόν να φτιάξετε στολίδια με τα δικά σας τα χέρια μαζί με τη μαμά σας και τον παπά σας, ή εσείς αν είστε μαμά και παπά, αυτή τη στιγμή μπορείτε να ξεκινήσετε και να μπείτε στη διαδικασία να φτιάξετε 2-3 στολίδια με τα παιδιά σας. Αλλά αν όχι μόνο στο δέντρο, μπορείτε να στολίζετε ας πούμε το δωμάτιό τους. Πολύ, πολύ ωραία ιδέα. Να σας πω ότι νομίζω, να σας πω ότι στο κλίμα των Χριστουγέννων κατά βάση πιστεύω ότι μας βάζουν τα λαμπάκια. Οπότε, όσο πιο πολλά λαμπάκια, και να σας πω και κάτι, είναι και επένδυση το λαμπάκι, δηλαδή το παίρνεις τώρα, αλλά το έχεις και για τα επόμενα χρόνια. Οπότε, λίγο-λίγο, σιγά-σιγά, μπορεί να μην έχουμε την οικονομική δυνατότητα να γεμίσουμε όλοι μας το σπίτι με λαμπάκια. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα βάλουμε κάποια. Σίγουρα όλοι έχουμε κάποια λαμπάκια, θα πάρουμε τώρα κάποια λίγα, θα πάρουμε του χρόνου κάποια άλλα. Μπορείτε να κάνετε και το εξής, μπορείτε να στολίσετε τώρα και εκεί προς το τέλος των Χριστουγέννων που ξεκινάνε και οι εκτόσεις πάνω σε αυτά, γιατί ξέρετε είναι της τελευταίας στιγμής, μπορείτε να ή την ώρα που αποσύρουν τα Χριστουγεννιάτικα, μπορείτε να μπείτε μέσα, να πάρετε και να πείτε όπου θα τα έχω και για του χρόνου. Θα μου πεις ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται μέχρι του χρόνου, ποιος ζει, ποιος πεθαίνει. Ναι, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, παρόλα αυτά όμως προσέχουμε για να έχουμε. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε για ένα γρήγορο break. Δεν είπα για το δέντρο όμως. Όχι, θα σας πω και για το δέντρο και μετά θα φύγουμε για ένα γρήγορο break. Εγώ επιλέγω, αν θέλετε να είναι έτσι ένα δέντρο ωραίο, minimal, σαν και αυτό που βλέπετε στα Pinterest, στα Instagram, στο Facebook, στα social media τέλος πάντων, που δεν είναι φυσικά η μόδα του ανανά, δεν θα μιλήσω για τον ανανά, θα μιλήσω για το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Κατά τη γνώμη μου, επιλέξτε τα λευκά στολίδια. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ωραίο από ένα λευκό δέντρο. Επίσης, να σας πω ότι εάν δεν θέλετε να πάρετε πάρα πολλά στολίδια ή αν δεν έχετε πάρα πολλά στολίδια, υπάρχουν πάρα πολλά μικρά tips τα οποία μπορείτε να στολίσετε, να γεμίσετε το δέντρο σας. Και επίσης υπάρχει ένα για την ακρίβεια και επίσης να μην σας το κάνουν και χάλια. Δύο. Το πρώτο είναι να πάρετε ένα σπρέι το οποίο είναι έτσι σαν χιόνι και στα κενά που έχει το δέντρο να το προσθέσετε. Και το δεύτερο είναι ο ιαλοβάμβακας, παιδιά. Ο ιαλοβάμβακας είναι... ουσιαστικά είναι αυτό το βαμβάκι που έχουν μέσα τα περισσότερα αρκουδάκια. Είναι πάρα πολύ φθηνό, μπορείτε να το βρείτε σε πάρα πολλά καταστήματα, είναι πάρα πολύ φθηνό και να το πάρετε και να μπείτε εκεί στα κενά που έχει το δέντρο σας και θα φαίνεται, θα το βάλετε πάνω και θα φαίνεται έτσι σαν να έχει χιονάκι, είναι το καλύτερο. Και να το σύρετε μέχρι τα μέσα του κλαδιού, μέσα, ούτως ώστε να φαίνεται έτσι πάρα πολύ φυσικό. Α, και άλλο ένα tip, τα λαμπάκια παιδιά, τα λαμπάκια θα τα πλέξετε ανάμεσα στα κλαδιά. Δεν θα τα γυρίσετε έτσι γύρω-γύρω-γύρω. Όχι, θα τα πλέξετε ανάμεσα στα κλαδιά και θα βάλετε όσα περισσότερα μπορείτε. Οπότε αυτά από μόνα τους είναι ένα τέλειο στολίδι για το δέντρο. Πάω να φύγω για ένα γρήγορο break. Επιστρέφω φυσικά με την Black Friday και με τα tips. Επιστρέψαμε λίγο για να δούμε, να συζητήσουμε και να αναλύσουμε έτσι ένα-ένα όλα τα θεματάκια που έχουμε πάλι ετοιμάσει εμείς εδώ για εσάς. Ως Local Report δεν θα μπορούσαμε να σας δώσω συμβουλές, δεν θα μπορούσαμε να μην βρω συμβουλές, τις πιο τρελές συμβουλές που βρήκα για την ακρίβεια, αλλά είναι και πραγματικές για την Black Friday, για την μαύρη αυτήν Παρασκευή. Λοιπόν, θα σας δώσω 4 tips τα οποία θα σας βοηθήσουν πάρα πολύ για να μην ξοδέψετε αλόγιστα τα χρήματά σας. Πρώτα απ' όλα, όταν πηγαίνετε, παιδιά, όταν πηγαίνετε σαν οικογένεια να ψωνίσετε για το Black Friday, εσείς οι μητέρες, ας πούμε, τα παιδιά σας, θέλω να σας πω ότι υπάρχει ολόκληρη έρευνα η οποία λέει ότι θα ξοδέψετε 29% περισσότερο από τον προϋπολογισμό σας, πάντα σύμφωνα με μελέτη που έχει γίνει σε 3.000 καταναλωτές. Οπότε, παιδιά, εσείς μόνοι σας και ξεχωριστά από τους γονείς σας και εσείς γονείς ξεχωριστά από τα παιδιά σας και από τα βαφτιστήρια σας. Κάντε τη λίστα σας και κάντε τα τικ σας δίπλα και μην πάρετε μαζί σας κάποιον άλλον, διότι θα σας στοιχήσει 29% περισσότερο από αυτό που έχετε υπολογίσει. Επίσης, να μην ψωνίζετε με παρέα. Αυτό τι σημαίνει, δεν παίρνουμε μαζί το αγόρι μας και την κοπέλα μας. Ή την κοπέλα μας και το αγόρι μας, πείτε το όπως θέλετε. Διότι όταν είναι μαζί μας ο σύντροφος ή η σύντροφός μας, θα μας κάνει να ψωνίσουμε 19% περισσότερο από αυτό που ήδη που έχουμε υπολογίσει. Γιατί ξέρετε τώρα τι γίνεται. Πάρουμε και αυτό, να πάρουμε και εκείνο. Ένα ευρώ το ένα, ένα ευρώ το άλλο, δύο ευρώ το ένα, δύο ευρώ το άλλο, δύο και δύο και δύο. Ξαφνικά φτάνουμε στο κατοστάρικο και ούτε που το έχουμε πάρει χαμπάρι. Και στο τέλος της ημέρας δεν έχουμε πάρει και τίποτα για τον εαυτό μας. Οπότε, πολύ σημαντική συμβουλή, Black Friday μοναχή μας. Τρίτον, μην χρησιμοποιείτε, παιδιά, basket, buy basket, καλάθι αγορών δηλαδή. Γιατί, για ποιο λόγο, διότι
το κρατάς στα χέρια σου, το γεμίζεις και, δημιουργεί πάλι η ίδια ψυχολογία. Δύο από εδώ, δύο από εκεί, τρία από εδώ, πέντε από εδώ, δέκα από εδώ, 25 από εδώ. Γεμίζει. Δεν έχεις καταλάβει για πότε έχεις πιάσει πάλι το κατοστάρικο. Και βέβαια ξέρετε τι συμβαίνει τώρα με τα μπάσκετ. Σας το πω εγώ. Κάποτε είχαμε μόνο τα καλάθια, αυτά που τα κρατούσε στο χέρι σου τέλος πάντων, και τα καρότσια. Και πήγαινες την βολτούλα σου μια χαρά. Και κάποια στιγμή όταν βάραινε το καλάθι, γιατί βάραινε, έλεγες ότι κουράστηκα να φύγω. Τώρα υπάρχει η νέα μόδα. Η νέα μόδα λοιπόν είναι το καλάθι με ροδάκια. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη παγίδα από το καλάθι με τα ροδάκια. Γιατί? Διότι το σέρνεις είναι πιο μεγάλο από ότι είναι το καλάθι που κρατάς στα χέρια σου. Δεν ξέρουν τι έχουν κάνει οι άνθρωποι. Είναι πιο μεγάλο από το καλάθι που κρατάς στα χέρια σου. Το γεμίζεις και δεν καταλαβαίνεις για πότε έχει γεμίσει και φτάνεις στο ταμείο και λες: Χριστέ μου, θα πηδηχτώ από το παράθυρο. Που λέει και αυτή η έκφραση αυτή που έχει βγει τέλος πάντων εδώ μόνο στην Ελλάδα. Anyway, οπότε μακριά από καλάθια, παιδιά. Ή πηγαίνετε κατευθείαν στο καρότσι, να πάτε στο ταμείο, ωραία κυμπάρικα καπετανέικα να σας πει 500 ή καθόλου, τίποτα. Τέλος, παιδιά, να έχετε απάνω σας χαρτονομίσματα μεγάλης αξίας. Δηλαδή, αν ένας ληστής θέλει να έρθει, ρε παιδί μου, να έρθει να σας κλέψει ωραιότατα. Να σας πάρει το πορτοφόλι, να πάρει 500 και από μέσα σε 100 στάρικα. Έτσι, ωραία. Λοιπόν, αν έχεις, σύμφωνα με μία έρευνα, λοιπόν, εάν έχεις χαρτονομίσματα επάνω σου αξίες μεγάλης, δεν σου πάει η καρδιά ουσιαστικά να τα ξοδέψεις και να τα χαλάσεις. Ενώ αν είναι σπασμένα, δηλαδή 20, 10 ευρώ, τάλιρα, τα χαλάς και ούτε που το καταλαβαίνεις. Ενώ όταν έχεις το κατοστάρικο έξω, μπαίνεις μέσα και λες: Είναι ένα το χαρτονόμισμα. Οπότε λες να το χαλάσω τώρα. Τελικά αυτό το χρειάζομαι πραγματικά. Όχι. Αυτό όχι. Και πας λοιπόν εκεί και τελικά δεν παίρνεις απολύτως τίποτα γιατί συνειδητοποιείς ότι όντως δεν χρειάζεσαι τίποτα από αυτά στην πραγματικότητα, ότι έχεις καλυμμένες τις περισσότερες από τις ανάγκες σου και σου μένει και το κατοσταρικάκι σου για να το χρησιμοποιήσεις εκεί που πραγματικά είναι ανάγκη. Καλά μέχρι εδώ. Εγώ θα σας πω ότι βάλτε και ένα budget πριν πάτε να ψωνίσετε τώρα. Βάλτε ένα budget και πείτε θα ξοδέψω τόσα. Κάπως λίγο σαν τον τζόγο. Θα ξοδέψω τόσα. Οπότε, αφού θα ξοδέψω τόσα, δεν θα ξεφύγετε όμως από αυτό καθόλου. 500, 500, 100, 150, 10, 10. Όσα θα πείτε, αυτά και θα είναι. Με το που φτάσετε στο συγκεκριμένο ποσό, στρίβιν. Ταμείο και γεια σας. Και μετά κρατήστε και ένα 3 ευράκι, 4 ευράκι, 5 ευράκι, δεν ξέρω τι θέλετε, για ένα φαγητό και ένα καφεδάκι. Να κλείσει έτσι ωραία η ημέρα σας. Και κάντε και μια έρευνα αγοράς, κάντε δηλαδή και τον κύκλο. Λοιπόν και τον κύκλο, το τετράγωνο, δεν ξέρω που θα επιλέξετε να πάτε για ψώνια, είτε σε κάποιο μεγάλο μολ, είτε σε κάποια από τα καταστήματα της περιοχής σας. Κάντε λοιπόν μια βόλτα, κάντε μια έρευνα αγοράς για να κουραστείτε, οπότε στο τέλος να πείτε καλά, εντάξει, το πουλάω τώρα, πάω στο σπίτι μου. Λοιπόν, αυτά για την Black Friday και θα συνεχίσω μετά της επικαιρότητας, έτσι πολύ πολύ γρήγορα. Έχω χρόνο ή να πάω σε ένα break? Να πάω σε ένα break, λέω. Ναι. Θα πάω σε ένα break, πριν πάω όμως σε αυτό, να σας πω ότι από σήμερα και μετά αναρτώνται τα τέλη κυκλοφορίας στο διαδίκτυο, γιατί τώρα είναι το τέλος του χρόνου, οπότε έρχονται σιγά σιγά, μαζεύονται όλοι οι λογαριασμοί που έχουμε για να κλείσει ο χρόνος. Μέσα σε αυτά είναι και τα τέλη κυκλοφορίας. Αν μαζί με αυτό είναι και η ασφάλεια του αυτοκινήτου σας, για παράδειγμα, όπως είναι η δική μου, καλύτερα να δέσουμε μία θηλιά στο λαιμό μας. Λοιπόν, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλειες, όλα αυτά πρέπει να πληρωθούν μέχρι το τέλος του χρόνου. Εγώ σας εύχομαι είτε το αυτοκίνητο σας να μην έχει τέλη κυκλοφορίας, είτε να έχει και να είναι πολύ, πολύ χαμηλά. Οπότε να ξέρετε όμως ότι πρέπει σιγά σιγά να μπαίνετε στη διαδικασία να τα πληρώσετε και αυτά. Τέλος, θα σας πω και θα φύγω και αυτό και θα πάω σε ένα πολύ γρήγορο break. Ότι βγήκε φυσικά ο Υπουργός Οικονομικών και είπε ότι ο προϋπολογισμός λέει αυτής εδώ της χώρας, το κοινής της χώρας είναι άδικος. Και εμείς τι να κάνουμε? Εσείς δεν πρέπει να κάνετε κάτι εφόσον είναι άδικος ο προϋπολογισμός. Και τι σημαίνει άδικος και τι σημαίνει δίκαιος προϋπολογισμός, άραγε. Δεν την έχω λύσει την εμπορία μου αυτή, για να είμαι ειλικρινής ακόμα. Θα προσπαθήσω να τη λύσω σήμερα, έτσι, παρακολουθώντας λίγες ειδήσεις. Ο προϋπολογισμός λοιπόν είναι άδικος, λέει, και ούτε εμείς δεν θα το ψηφίζαμε. Κάτι τέτοιο, δεν πρέπει να το ψηφίσουμε, να το καταψηφίσουμε. Κάτι τέτοιο. Έλα, Παναγία μου, έλα, Χριστέ μου. Τέλος πάντων. Πάμε!
πάμε να κάνουμε ένα γρήγορο break. Πάμε γιατί έχουμε ακόμα πάρα πολλά θέματα και να συζητήσουμε. Έτσι λίγο πιο ανάλαφρα. Έχουμε να συζητήσουμε για την αλλαργή που θα γίνει στον Σκορπιό, παιδιά. Έχουμε να συζητήσουμε για τον Weinstein. Ελαφρύ θέμα δεν το λέω, το βάζω σε πολλά εισαγωγικά. Για την Miley Cyrus. Τι συμβαίνει τελικά με την Miley Cyrus. Αλλά φυσικά να σα δώσω και συμβουλές για την ζωή σας και για τα καλλιτικά μας, τα προϊόντα μας, αυτά που χρησιμοποιούμε εμείς εδώ. Όλα αυτά σε πολύ πολύ. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Πάρα πολλά πράγματα έχουμε πει σήμερα, παιδιά. Δεν έχετε κανένα απολύτως παραπονό. Πιο σημαντικό από όλα, φυσικά, και είναι οι συμβουλές για την Black Friday. Λοιπόν, είχαμε και το Thanksgiving εχθές. Το Thanksgiving στα Αμερικά, όπου εκεί τέλος πάντων όλοι όσοι δουλεύετε για εταιρείες οι οποίες εδρεύουν στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη, τέλος πάντων, whatever, πάντως στην Αμερική, είχατε εχθές κάποια άδεια, όπως και σήμερα, γιατί έτσι εδώ στον υπολογιστή σου βγάζει κάποια notification, κάποιες. Πώς είναι η ελληνική λέξη του notification, παιδιά, πάμε λίγο. Κάποιες ειδοποιήσεις. Μπράβο, Ελένια. Σου βγάζει κάποιες ειδοποιήσεις και σου λέει Thanksgiving, ας πούμε, πάνω. Και μετά σήμερα σου βγάζει After Thanksgiving. Είναι κάπως σαν τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων, πρώτη μέρα των Χριστουγέννων που έχουμε ούτως ή άλλως άδεια. Κάπως έτσι είναι και για τους Αμερικάνους το Thanksgiving. Οπότε θέλω εγώ να σας πω ότι είχαμε και το Thanksgiving χθες. Σήμερα Black Friday. Γενικά, κακός χαμός γίνεται. Και αν εδώ έχουμε ουρές, φανταστείτε τι θα γίνεται στην Αμερική. Τώρα που πέτσε για Thanksgiving, αξίζει να μπείτε να δείτε ένα βιντεάκι στο YouTube, το οποίο έχει τίτλο, βασικά το οποίο έχει να κάνει με τους δρόμους του Los Angeles την ημέρα των ευχαριστειών. Και βλέπεις ένα πράγμα το οποίο είναι σαν. Είναι πάρα πολύ ωραίο βασικά, γιατί είναι τραβηγμένο από πολύ ψηλά, προφανώς από κάποιο drone ή από κάποιον ουρανοξύστη, και βλέπεις την κεντρική λεωφόρο του LA, όπου από τη μία πλευρά είναι κόκκινη και από την άλλη πλευρά είναι λευκή. Έχει 5-7 λωρίδες από τη μία πλευρά, άλλες 7 λωρίδες που λέω λόγους από την άλλη, οι οποίες είναι γεμάτες. Υπάρχει ροή, αλλά είναι για την ημέρα, λόγω της ημέρας των ευχαριστείων, που όλοι βγαίνουν, ξεχύνονται στους δρόμους, γιορτάζουν. Και νομίζω ότι το βιντεάκι αυτό είναι εντυπωσιακό, αξίζει να μπείτε να το δείτε. Σε άλλα νέα, επειδή σας υποσχέθηκα, είπα για τον Weinstein, άλλο ένα θύμα του Weinstein που βγήκε και μίλησε είναι η Uma Thurman, και μάλιστα είπε ότι ήταν τόσο απαξιωτική λέγοντας ότι ούτε μία σφαίρα δεν του αξίζει. Και τώρα πάμε να δούμε τι θα γίνει, παιδιά, με τον Σκορπιό που σας υποσχέθηκα πριν από λίγο. Αλλάζει ο Σκορπιός, θέλει ο κύριος Ριμπολόβλεφ, θέλει να κάνει επένδυση στο νησί του Αριστοτέλη Ωνάση. Και μάλιστα δόθηκε πράσινο φως από την κυβέρνηση. Έπρεπε να δοθεί και πράσινο φως από την κυβέρνηση, εφόσον του ανήκει το 99%, σωστά ξέρω. Ο κύριος Ριμπολόβλεφ θέλει να κάνει μια επένδυση στο συγκεκριμένο νησί και να το κάνει την νέα μικρή Μύκονο. Όχι ακριβώς Μύκονο, δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω έτσι, διότι ουσιαστικά θέλει να φτιάξει υποδομές, τουριστικές υποδομές, αλλά για VIP ανθρώπους, δηλαδή για ανθρώπους που έχουν το μπικικίνι, να πάνε και να κάνουν ακριβές, πολύ πολύ ακριβές για την ακρίβεια, διακοπές. Να σας πω ότι θέλει να κάνει 120 εκατομμύρια, θα στοιχίσει πάνω κάτω η επένδυση από ό,τι βλέπω εδώ. Λοιπόν, θέλει να φτιάξει, καθίστε να δω εγώ, θέλει να φτιάξει από 20 έως 22 βίλες, εμβαδού από 500 έως 1200 τετραγωνικά μέτρα, σπα, προπονητικό κέντρο και εστιατόρια. Λοιπόν, ξέρετε τι θα γίνει τώρα εκεί, έτσι. Ξέρετε τι θα γίνει γύρω-γύρω από το Σκορπιό με το που θα συμβεί αυτό και θα πάρουν πέρα, θα μοιριστούν όλοι την επένδυση που έχει γίνει και ότι ο κόσμος θα πηγαίνει, θα τρώει και θα είναι εκεί αυτοί που θα έχουν πάρα πολλά λεφτά. Θα βλέπετε ξαφνικά τσουπ, 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 τσουπ απ' έξω. Θα βλέπετε γυναίκες οι οποίες θα κάνουν ότι πνίγονται για να πάνε να τις σώσουν αυτοί οι πλούσιοι. Σωστό, σωστό. Μόνο μια γυναίκα θα μου πείτε θα μπορούσε να σκεφτεί έτσι. Και ισχύει αυτό. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι δόθηκε το πράσινο φως. Αφού δεν γίνονται άλλες επενδύσεις εκεί στο ελληνικό και σε αυτά, τουλάχιστον απέναντι από τη Λευκάδα που βρίσκεται ο Σκορπιός, μπορεί να έχει και τη δυνατότητα απλά να πας να κάνεις μια βόλτα με κάποιο σκάφος. Μακάρι. Λοιπόν, έχουμε τώρα τη Miley Cyrus, η οποία
ανέβασε μια φωτογραφία στο Instagram της και έγινε ολόκληρο σούσουρο με το αν η Miley Cyrus είναι έγκυος. Τελικά είναι έγκυος και μάλιστα τίτλοι του, του τύπου μάλλον επιβεβαίωσε την εγκυμοσύνη της. Έτσι η Miley Cyrus μας δηλώνει ότι είναι έγκυος, η Miley Cyrus περιμένει το πρώτο της περίκαια, ουα. Βγήκε λοιπόν η Miley Cyrus, παιδιά, στο Insta Story της, μπείτε να τη δείτε, να το τσεκάρετε και έγραψε, έκανε ένα βελάκι στην κοιλιά της και λέει «Όχι, δεν είμαι έγκυος, απλώς έφαγα». Πάρα πολύ απλό. Τι πράγμα και αυτό, να θες να φας λίγο παραπάνω, να θες να φας τον μπροκολάκι σου, να θες να φας το λαχανάκι σου και να βγαίνει ο κάθε καρυδιάς καρύδης δημοσιογράφος και να γράφει ότι έτσι επιβεβαιώνει την εγκυμοσύνη της η Miley Cyrus. Τι ρατσισμός είναι αυτό, ρε παιδιά, πρέπει δηλαδή να είμαστε όλες συλφίδες. Άμα πετάξει λίγο η κυλίτσα μας, άμα έχουμε λίγα παραπάνω κιλάκια στην κυλίτσα μας, το κάνουμε ολόκληρο θέμα και πρέπει να είμαστε Sonic και καλά εγκυμονούσες. Λοιπόν. Κοιτάξτε πόσο γρήγορα περνάει ο χρόνος. Τι είναι αυτό το κάνω τώρα εδώ πέρα, δεν ξέρω. Λοιπόν, υπάρχει κάτι τελευταίο να σας πω για εσάς που έχετε θέμα με τα μαλάκια σας και σιγά σιγά πέφτουνε. Έτσι λίγο βρίσκεται κάποιες τριχούλες, τέλος πάντων, στο μαξιλάρι σας. Λοιπόν, λέγεται πως βρέθηκε η θεραπεία για την φαλάκρα και μάλιστα ότι ξαναφυτρώνουν λίγο τα μαλλιά. Βρήκαν, λέει, μία πρωτενη η οποία ελέγχει την ανάπτυξη των μαλλιών και αναπτύσσει την ουσία που προάγει την αναγέννηση των μαλλιών. Πολύ έξυπνο αυτό. Αναμένουν, λέει, πως η νέα ουσία θα συμβάλλει στην δημιουργία φαρμάκου που δεν θα θεραπεύει μόνο την απώλεια των μαλλιών, αλλά και θα αναγεννά τους κατεστραμμένους ιστούς του δέρματος. Έτσι λέει η επικεφαλής της έρευνας. Η μελέτη αυτή βασίζεται σε εργασία που δημοσιεύτηκε, παιδιά, τον Αύγουστο από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας του Λος Άντζελες, η οποία εντόπισε ένα νέο τρόπο ενεργοποίησης των βλαστικών κυττάρων για να προκαλέσει την ανάπτυξη των τριχών. Ωραία, άμα γίνει αυτό και άμα βρεθεί και η θεραπεία για την επάρατη νόσο, για τον καρκίνο, νομίζω ότι θα πάμε 10 βήματα πιο μπροστά. Θα μπει σιγά, καλά, και τι είναι η καράφλα, τίποτα. Άμα βρουν θεραπεία όμως για τον καρκίνο, παιδιά, νομίζω ότι εκεί θα πρέπει πραγματικά να το γιορτάσει όλος ο κόσμος. Θα σταματήσει ο πόλεμος, δεν γίνει άλλο, δεν ξέρω. Λοιπόν, και μακάρι κιόλας. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω και τώρα. Δεν θα φύγετε, δεν θα πάτε πουθενά. Θα φύγουμε εμείς μόνο για τις επιτυχίες. Έχω λίγο ακόμα να σας μιλήσω για μία έρευνα που έγινε για το κινητό, έτσι με πολύ απλά συνοπτικά νούμερα. Επίσης, τρεις τρόπους για να βρείτε τι πραγματικά θέλετε να κάνετε στη ζωή σας. Και τέλος, θέλω να πω και δύο πράγματα για τα αγαπημένα μου Wet n Wild. Φεύγω και επιστρέφω. Διαβάζω λοιπόν με μεγάλη μου έκπληξη, αλλά από την άλλη δεν θα έπρεπε να έχω καμία έκπληξη αυτή την έρευνα που σας έλεγα πριν φύγουμε για το break για τα κινητά. Και ειλικρινά δεν θα πιστεύετε πόσες φορές ελέγχουμε το κινητό μας κατά ένα μέσο όρο κατά τη διάρκεια της ημέρας. Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε τι γίνεται, γιατί γίνεται όντως υπερβολική χρήση των smartphones. Δεν ξέρω εσείς αν ανήκετε σε αυτή την κατηγορία, στην κατηγορία δηλαδή που με το που ξυπνάτε, το πρώτο πράγμα που κάνετε είναι να πιάσετε το κινητό σας στα χέρια σας, να το κοιτάξετε έτσι και να τσεκάρετε πρώτα τα social media σας, τα μηνύματά σας και στη συνέχεια να σηκώθετε από το κρεβάτι. Πολλοί λένε, μάλιστα πολλοί διευθυντές λένε ότι αυτό δεν είναι σωστό, πρέπει να δώσεις λίγο χρόνο στο κεφάλι σου να ξυπνήσει, να κάνει τις απαραίτητες διαδικασίες, ξέρετε τώρα, καφές, νερό, φαγητό και μετά να μπει στη διαδικασία του smartphone και των υπολογιστών. Οπότε δίνετε καλό θα ήταν να δίνετε έναν χρόνο στον εαυτό σας. Anyway, το αφήνω στην άκρη αυτό, επειδή είναι πολύ δύσκολο πλέον να το κάνουμε. Θέλω να σας πω ότι υπάρχει ολόκληρη έρευνα για αυτούς που ανήκουν λοιπόν στην κατηγορία που ξυπνάνε και το πρώτο πράγμα που κάνουν είναι που βάζουν το κινητό τους στη μούρη τους και βλέπουν τα notifications τους και τι συμβαίνει στα social media. Κατά μέσο όρο, παιδιά, 47 φορές στη διάρκεια της ημέρας τσεκάρουμε το κινητό μας. Και αυτό είναι σε ένα φάσμα, φαντάζομαι, από τότε που έχουμε κινητό μέχρι τις πολύ πολύ μεγάλες ηλικίες. Είναι ένας μέσος όρος. Στις μικρότερες όμως ηλικίες, παιδιά, στις νεότερες ηλικίες, το νούμερο αυτό είναι σχεδόν, μπορώ να σας πω, διπλάσιο, διότι σύμφωνα με την έρευνα φτάνει και τις 86 φορές ημερησίως. Λοιπόν, και μάλιστα όχι μόνο αυτό, η συχνότητα αυτή είναι αυξημένη σε σχέση με την αντίστοιχη του 2016. Νομίζω ότι είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός και είναι ένας αριθμός που λίγο, λες τώρα, συμβαίνει όντως. Κι όμως συμβαίνει
όντως. Λοιπόν, σύμφωνα με την έρευνα η οποία, να σας πω ότι δημιουργήθηκε, αυτό που σας έλεγα πριν, ένα δείγμα ήταν τα 2.000 άτομα, οι οποίοι ήταν χρήστες, είναι για την ακρίβεια χρήστες του διαδικτύου, από ηλικία 18 έως 75 ετών. Οι 9 στους 10 ερωτηθέντες ελέγχουν το τηλέφωνο τους μέσα σε μία ώρα από τη στιγμή που θα ξυπνήσουν το πρωί μέχρι και την ανά μία ώρα μέχρι και την στιγμή που θα κοιμηθούν. Εντάξει, το που θα κοιμηθούν και εγώ το έχω γιατί λίγο έτσι ξεχνιέμαι. Λοιπόν, πάει αυτό. Πάμε και με την έρευνα τη συγκεκριμένη. Νομίζω ότι τρίβεται λίγο τα μάτια σας. Εγώ θα έλεγα να μπείτε στη διαδικασία της απεξάρτησης. Είναι ο καιρός. Και τέλος, παιδιά, πολλές φορές μας ζητούν να πάρουμε αποφάσεις για το τι θέλουμε να κάνουμε στη ζωή μας και μάλιστα σε πολύ πολύ μικρή ηλικία. Και νομίζω ότι όσο μεγαλώνεις, τόσο αλλάζουν τα θέλω σου, αλλάζουν τα όνειρά σου, αλλάζουν τα στάνταρ σου και κάθε φορά σκέφτεσαι και ψάχνεσαι τι και πιστεύεις τι είναι αυτό που θέλεις να κάνεις μετά στη ζωή σου. Λοιπόν, αρχικά, εγώ σου έχω κάποιες συμβουλές, τρεις συμβουλές για την ακρίβεια, για το πώς έτσι λίγο θα το ξεκαθαρίσεις αυτό, θα το κάνεις crystal clear στο κεφάλι σου, το όνειρο που έχεις. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να σταματήσεις να συγκρίνεις τον εαυτό σου με τους άλλους και πρέπει να μπεις εσύ μέσα στον εαυτό σου και να ψάξεις εσύ με τον εαυτό σου να δεις τι είναι αυτό που επί της ουσίας σου αρέσει περισσότερο. Διότι μέσα στον κόσμο που ζούμε, τον social media, η αλήθεια είναι ότι μπορεί να αλλάζουμε γνώμη από λεπτό σε λεπτό και από δευτερόλεπτο σε δευτερόλεπτο. Δηλαδή, μπορεί να βλέπουμε μια πολύ πετυχημένη fashion blogger και να λέμε ότι αχ, και εγώ θα μπορούσα να το κάνω αυτό. Αλλά επί της ουσίας, όταν μπαίνεις στην διαδικασία και κάνεις αυτό το εγχείρημα, λες ότι όχι, τελικά δεν. Οπότε βγες λίγο από αυτόν τον κόσμο, μείνε λίγο μόνος εσύ με τον εαυτό σου και δες τι πραγματικά είναι αυτό που σε γεμίζει. Λοιπόν, πρέπει να μπεις στη διαδικασία να περιβάλλεις τον εαυτό σου με τους ανθρώπους που πιστεύουν σε εσένα και όχι με τους ανθρώπους που συνεχώς σε κρίνουν και σε κατακρίνουν και σου επιβάλλουν αυτό που εκείνοι θέλουν να κάνεις. Πολλές φορές είναι και οι γονείς μας αυτοί, έτσι. Οπότε πρέπει λίγο να βγείτε από αυτόν τον κλειό, είτε της οικογένειας, είτε των φίλων, και να επιλέξετε μάλιστα φίλους οι οποίοι να σας δίνουν ένα boost, να σας κάνουν ένα μπουστάρισμα. Και όχι να σας κρίνουν ότι συνεχώς αυτό και να σας λένε συνέχεια ότι αυτό που κάνετε είναι λάθος. Και τέλος, παιδιά, πρέπει να αντιμετωπίσετε τους φόβους σας. Ποτέ δεν ξέρεις γιατί μπορεί ο μεγαλύτερος σου φόβος τελικά να είναι και η μεγαλύτερη σου επιτυχία. Δεν ξέρω τώρα τι παραμύωση θα μπορούσα να σας κάνω, αλλά αν κάτσω και σκεφτώ έτσι μια πρόχειρη, εγώ μπορεί να φοβάσαι τα ύψη. Παρ' όλα αυτά όμως τελικά μπορεί, εάν καταπολεμήσεις αυτόν σου το φόβο, έτσι το κάνω λίγο, το λαϊκίζω λίγο, αν καταπολεμήσεις αυτόν σου το φόβο, να γίνεις ένας από τους καλύτερους δασκάλους bungee jumping και να μην ξέρεις ποτέ ότι μπορούσες να το κάνεις αυτό ή να ασχοληθείς πάρα πολύ με τα extreme sports. Οπότε μπείτε λίγο στη διαδικασία και καταπολεμήστε τους φόβους σας. Έτσι, τρεις απλές γλυκές και συμβουλές. Τρεις απλές καθημερινές συμβουλές από μένα. Λοιπόν, πριν κλείσω, δύο πράγματα και θέλω να μοιραστώ μαζί σας. Αρχικά, ένα είναι το Back to Bands, το οποίο είναι εδώ. Από την Αμίτα Μόσεν, θυμάστε πάρα πολύ καλά. Έρχεται το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο στις 7 το απόγευμα, εδώ στο MAD TV, να δείτε όλη την εξέλιξη των Players και των Starboys, αρκεί να μείνετε συντονισμένοι για να δείτε πώς ξεκίνησε αυτό, μέχρι και την ημέρα θετικής ενέργειας που ανακοινώθηκαν οι νικητές, που εμφανίστηκαν πάνω στη σκηνή με τους coaches τους την ημέρα της θετικής ενέργειας και που ανακοινώθηκε και που εσείς για την ακρίβεια τους επιλέξατε. Πρώτον. Και φυσικά την Κυριακή θα παίξει σε επανάληψη στις 11 το πρωί, αλλά και στις 11 το βράδυ. Αρκεί να μείνετε συντονισμένοι. Έτσι, άμα το χάσετε το Σάββατο, Κυριακή και 2 ώρες μέσα στην ημέρα. Λοιπόν, και πριν φύγω και πριν κλείσω, παιδιά, ακόμα και εκείνη την ημέρα εμείς είχαμε στην παρέα μας την Wet n Wild, όπως την έχουμε εδώ και σχεδόν ένα χρόνο. Και σας προσκαλούμε να γίνουμε μια πολύ μεγάλη κοινότητα, η οποία θα αγκαλιάσει τα Wet n Wild όπως τα έχουμε αγκαλιάσει και εμείς, διότι πραγματικά αξίζουν. Λοιπόν, εχθές είχα πάει στην αποφή της αδερφής μου, όπως είδατε, και θέλω να σας πω ότι της έκανα ένα φανταστικό μακιγιάζ. Ένα μακιγιάζ, εντάξει, θα μου πεις γιατί της το έκανες εσύ, γιατί επειδή έχω μάθει έτσι λίγα πράγματα μέσα από τη τηλεόραση που εργάζομαι κάποια χρόνια, έχω μάθει τι χρειάζεται να τονίσεις, τι όχι, πώς να βάφεσαι, πώς να είσαι πιο φυσική. Και της έκανα λοιπόν ένα φυσικό μακιγιάζ, γιατί είναι όμορφη και από μόνη τη ζωή να έχει.
και χρησιμοποίησα τρία πραγματάκια. Τρία απλά πραγματάκια τα οποία της τα έκανα και δώρο μετά να τα έχει. Την παλέτα αυτή, την κλασική την παλέτα με τις nude αποχρώσεις που έχω αγαπήσει πάρα πολύ. Έχει και ένα μαύρο, έχει και ένα καφέ σκούρ, έτσι, πολύ ωραίο. Αλλά όμως με τις nude αποχρώσεις χρησιμοποίησα το stick που είναι για contouring. Και που έχει από τη μία πλευρά το λευκό και από την άλλη πλευρά το μαύρο. Και τι άλλο χρησιμοποίησα, και τις γυαλάδες. Α, και τη μάσκαρα, την Lash, τη Renegade. Λοιπόν, χρησιμοποίησα αυτά τα τέσσερα προϊόντα. Το make-up είναι κάτι που το έχετε όλη στη ζωή σας. Παιδιά, όμως, αυτές οι γυαλάδες της Wet n Wild είναι ό,τι πιο ωραίο έχετε δει και σας δίνει το πιο φυσικό, αλλά συνάμα και φρέσκο αποτέλεσμα. Επίσης, να μιλήσω και λίγο για τα catsuit. Τα κραγιόν, έτσι ορολογείται δική μας, που είναι σε συσκευασία σαν lip gloss είναι απ' έξω, αλλά όχι, είναι το πιο σταθερό κραγιόν που έχεις χρησιμοποιήσει και έχεις δοκιμάσει ποτέ σου. Μπείτε λοιπόν στο... και αυτό, παιδιά, μπορώ να σας το υπογράψω εδώ με χαρτί. Μπείτε λοιπόν στο skourascosmetics.gr, κάντε την παραγγελία σας και κάντε την παραγγελία σας, γιατί στην συγκεκριμένη περίπτωση βάλετε ένα budget να βάλετε, όποιο και αν είναι αυτό, έτσι να έχετε ένα ποσό στο κεφάλι σας. Πιστέψτε με ότι ακόμα και με 10 ευρώ θα μπορέσετε να πάρετε και δύο πράγματα, μην σας πω, και τρία. Μπορεί, δεν ξέρω, μπείτε λίγο στη διαδικασία να το τσεκάρετε. Εγώ σας συντριγκάρω, εγώ σας προκαλώ να το κάνετε αυτό και επίσης σας προκαλώ μετά να μου πείτε μετά από κάνα εξάμηνο, εφτάμηνο, οχτάμηνο, δεκάμηνο, ανάλογα τη χρήση των καλλιτικών που κάνετε, γιατί θα σας κρατήσουν και τόσο πολύ, γιατί είναι και μεγάλες οι συσκευασίες κιόλας. Μετά λοιπόν από αυτή την χρήση που θα κάνετε, σας προκαλώ να μου στείλετε ένα μήνυμα στο Instagram και να μου πείτε ότι ξέρεις κάτι. Δεν υπάρχει, φυσικά πιστεύω να μου πει κάποιος ότι είχα άδικο, αλλά θα μου πείτε όμως τη γνώμη σας για τα Wet n Wild καλλιτικά μας. Και από την πρώτη κιόλας, για την ακρίβεια, από την πρώτη κιόλας εφαρμογή. Μόλις βάλετε τη γυαλάδα σας, μόλις βάλετε τις σκιές σας, μόλις θα βάλετε όλα αυτά, πιστέψτε με, θα ξετρελαθείτε και θα μου στείλετε κατευθείαν μήνυμα, εγώ το πιστεύω. Πάντως, για τα κάτσου τα κραγιόν, με σταματάει κόσμος στο δρόμο, επειδή και εγώ δεν έχω αυτά τα μικρά τα χιλάκια, έτσι είναι λίγο πιο μεγάλα, και όταν βάζω έτσι ένα πιο έντονο χρώμα, με σταματάνε στο δρόμο και με ρωτάνε τι είναι αυτό που φοράς στα χείλη σου. Και τώρα φρεσκαρίστηκες και τους λέω ότι όχι, παιδιά, το έχω από το πρωί και δεν με πιστεύω. Παιδάκια μου, καλό Σαββατοκύριακο, να περάσετε υπέροχα αυτό το διημεράκι σας. Να πάτε σήμερα να ψωνίσετε, να μην ξεχάσετε τα tips που σας έδωσα. Ξέρετε, μόνοι σας τα ψώνια. Κάντε και μια έρευνα αγοράς έτσι λίγο στο ίντερνετ πριν φύγετε. Και φυσικά έχουμε και τη Δευτέρα το αντίστοιχο Monday, Cyber Monday, οπότε θα τα πούμε όλα ξανά και τη Δευτέρα. Να περάσετε υπέροχα, φιλιά, πολλά. Καλό Σαββατοκύριακο. The heart, they never thought the switch guard would take it this far. Get my pimp cup, this is pimp shit, baby. I only rock with queens, so I'm making hits with Katie.